κυρία μουσική μας, θέλω να βάλω 4 παιδάκια εδώ να καθίσουν, παρακαλώ. Εγώ. Και με τις οδηγίες του κυρίου Παραμυθά θα μας κάνουν, ταξωτικά. Θα μας κάνουν ταξωτικά, παρακαλώ. Εντολές της κυρίας μουσικής και του κυρίου Παραμυθά. Να δούμε, παρακαλώ, κάθισε εκεί, παρακαλώ, να βλέπεις το κοινό, μπράβο. Έλα και εσύ κάτσε εδώ, μπράβο. Έλα και εσύ κάτσε εδώ, μπράβο. Ακόμα, έλα και εσύ, παρακαλώ, εκεί. Λοιπόν, με την καθοδήγηση και πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά, έτσι δεν είναι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, κυρία μουσική. Μάλιστα, κύριε Παραμυθά. Τα παπούτσια. Και πάει τον κύριο Παραμυθά, βάλετε εκεί το χεράκι σας με το παπουτσάκι, το δέρμα και πάμε να ράψουμε. Ένα θερμό και με πλάτη μας θα βρεθεί. Μετά, παιδιά, κολούσε ο παπουτσής τις ώρες. Πώς είναι τα παπούτσια μας. Πάτε ένα παπούτσι τις ώρες. Για πιάνουμε την κόλλα. Εδώ είναι η σόλα. Βλέπουμε το βλέμμα, να βλέπω και το βλέμμα. Βλέπουμε το βλέμμα, να βλέπω και το βλέμμα. Άντε μαζί. Μετά όμως τα καρφώνουμε, δεν σας θέλω. Μισό λεπτό περίμενε. Πάρ' το χεράκι σου εκεί. Έτσι, το ένα χέρι. Παίρνεις το καρβάκι, το βάζεις πάνω λίγο σαν το παίρνεις και το σφυρί από εδώ πάνε.
κανένα έτσι να ανέβουμε λίγο ακόμα κανένα γνωστό παραμυθάκι που να το ξέρουν μικροί και μεγάλοι. Κάτι ξέρω, κάτι ξέρω. Κάτι ξέρει. Δες ποτέ μου, κάτι ξέρει. Τι να κάνουμε. Σήμερα θα τα δώσουμε όλα εδώ, πραγματικά. Είναι πολύ ωραίο το κοινό μας. Μπράβο! Δεν μου λες, κυρία μουσική, τι σκέφτηκες εσύ να κάνουμε τώρα, για πες. Σκέφτηκα ένα πολύ ωραίο παραμύθι, αλλά επειδή ξέρω ότι ξέρεις ποιο, θα το ξεκινήσουμε, αλλά δεν θα πούμε στα παιδιά ποιο. Θα το καταλάβουνε. Θα το καταλάβουνε αυτοί. Θα το καταλάβουνε όλοι. Παιδιά, να το πούμε. Ναι. Να το πούμε. Ναι. Τώρα, λέει, να το πούμε, δε σοβά μου. Μια φορά, κύριε Γιάνκο, όπως μας είχατε πει, η Περιφερειακή Ενότητα ΚΟ, στο πλαίσιο των δράσεων των κοινωνικών δράσεων της μάλλον, έφερε τον Παραμυθάκι και την κυρία Μουσική από τη Ρόδο στο συγκεκριμένο Ρόδο, σχήμα. Ναι. Θα μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Είναι μια δράση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας, ναι. Αλλά θα ήθελα να έρθει η κυρία Σβήνου μαζί μας. Εκ μέρους της Περιφέρειας, βέβαια. Ναι. Μάλλον θα έπρεπε εκείνη να μιλήσει πρώτη, αλλά τέλος πάντων για την πρωτοβουλία. Το ερώτημα, ναι. Είναι της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας δράση. Γίνεται σε πολλούς φορείς στη Ρόδο, συμβαίνει να έχει Ρόδος πολλούς φορείς. Τους φέραμε ένα Σαββατοκύριακο εδώ. Κάναμε μια παράσταση χθες για την τρίτη ηλικία. Χθες το βράδυ μια πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική παράσταση στο γυροκομείο. Σήμερα εδώ την ατμόσφαιρα τη ζείτε. Ελπίζουμε, εάν συνεχιστεί αυτή η συνεργασία, εδώ πια και η κυρία Σβήνου μπορεί να πει γι' αυτό, σαν περιφερειακή σύμβουλος που είναι, αργότερα και με άλλου τύπου οργάνωση να μπορούσαμε να μπούμε και στα σχολεία με αυτή τη δράση. Φαντάζομαι, κυρία Σβήνου, ότι δεν εντάσσεται μόνο στο πλαίσιο των ημερών αυτό. Όχι, αλλά, ναι. Βέβαια, αυτή η δράση εξελίσσεται για πολλές μέρες στη Ρόδο. Και πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή η προσέγγιση. Και εκεί, βέβαια, είπε ότι την εγκρίνουμε, αλλά να πάει και στην ΚΟ και στην Κάλυμνο. Γιατί την Κάλυμνο ήταν προς το παρόν δύσκολο. Την εντάξαμε να έρθει και στην ΚΟ. Γιατί απευθύνεται προς τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, απευθύνεται προς τις ευαίσθητες ηλικίες, τους ηλικιωμένους που έχουμε κι εμείς εδώ. Και βέβαια πραγματοποιήθηκε γι' αυτό το Σαββατοκύριακο. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Δήμητρα Γιάκου, η οποία ήταν η ψυχή της οργάνωσης από τη στιγμή που μια πρόταση που υπευλήθη από μένα, όλη η υλοποίηση ανήκει σε εκείνη και βέβαια απευθύνθηκε σε ένα κοινό πράγματι το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό. Και εμείς τώρα θα δούμε συνδεδεμένοι και όχι μόνο εν ώψη των ημερών, αλλά και με άλλα επίκαιρα θέματα δηλαδή. Να υπάρξει μια συνέχεια και να ενταχθούμε σε αγαστές συνεργασίες με την κοινωνική μέρημνα αυτά που είναι στη Ρόδο και να μπορούμε και εμείς να τα μεταφέρουμε στην ΚΟ που τόσο πολύ έχει ανάγκη. Και χαίρομαι γιατί οι μέρες χαράς συμπίπτουν με αυτές τις μέρες. Είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε μια χαρά και σε μικρούς και σε μεγάλους από όποιο χώρο και βρισκόμαστε. Και να ευχηθούμε με την ευκαιρία καλές γιορτές, ημέρες των Χριστουγέννων, να δώσουν χαρά, να βγει αυτό το πολύ γκρίζο μέσα από την ψυχή μας. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ρούφα, την πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης, που μας διέθεσε το χώρο της δράσης της, ό,τι κάνει τη λέσχη φιλίας, τους Γουρένιους, στην προηγουμένη περίπτωση, τον ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πούμε, και εδώ το λέω τώρα να το ακούσει και η κυρία Σβήνου, η χοροδία της ΚΟ, η μεικτή χοροδία της ΚΟ, σκοπεύει από εδώ και μετά, γιατί έτσι ανέβηκε λιγάκι και η όρεξή μας, να πηγαίνουμε και να οργανώνουμε και εμείς κάποιες, όχι βέβαια τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γιατί δεν είναι τόσες πολλές οι γνώσεις μας αυτό, αλλά να πηγαίνουμε και να τραγουδάμε, ψυχαγωγικές. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ.